Ο φόρος αίματος των δημοσιογράφων που έπεσαν στο καθήκον είναι και αυτή τη χρονιά βαρύς. Οι επιθέσεις εναντίον τους αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Μέχρι στιγμής 63 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και 169 έχουν μπει στη φυλακή ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Reporter χωρίς σύνορα. Τα προβλήματα αυτά συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου μεταξύ δημοσιογραφικών ενώσεων της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία. Μόνο τη χρονιά αυτή έχουν συλληφθεί 28 δημοσιογράφοι. Ο Αλί Εργκίν Ντεμίρχαν είναι ένας από αυτούς. Διεξάγονται πολλές έρευνες σε βάρος μου. Μετά το δημοψήφισμα, η αστυνομία έκανε επιδρομή στα γραφεία μας και με συνέλαβε και έμεινα στο αστυνομικό τμήμα για μία εβδομάδα. Στη συνέχεια με συνέλαβαν ακόμα δύο φορές. Στη Ρωσία αυτή τη χρονιά έχουν συλληφθεί 4 δημοσιογράφοι. Ακτιβιστές κάνουν λόγο συχνά για κατάφορες παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου. Μερικές φορές σε περιφερειακό επίπεδο αντιμετωπίζουμε λογοκρισία, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμά μας και προσπαθούμε να εναντιωθούμε. Έχουμε μια βάση δεδομένων με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων μας στη χώρα και στο εξωτερικό, παρακολουθούμε την κατάσταση και δίνουμε συνεχείς αναφορές. Στη Συρία τα τελευταία χρόνια για τη δημοσιογραφία είναι δύσκολα. Το βασικότερο πρόβλημα όλων είναι η απειλή κατά τη ζωή των ρεπόρτερ που βρίσκονται στο πεδίο των μαχών καθημερινά. Οι δημοσιογράφοι μας πρέπει να δουλέψουν κοντά στις μάχες, δίπλα στις φλόγες και να πάνε σε πολύ επικίνδυνα μέρη. Ο φόνος του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη που δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Τουρκία αποδεικνύει ότι τα περισσότερα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων παραμένουν ατιμόρυτα.